Καλώς ήρθατε και φτιάξτε καφεδάκι ή ό,τι εσείς θέλετε, γιατί σήμερα θα κάνουμε μια όμορφη συζητησούλα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Chill & Talk. Ένα Chill & Talk με ένα θέμα το οποίο κανονικά δεν θα βλέπετε από αυτό το κανάλι, δηλαδή δεν σχολιάζουμε κανονικά trailers, δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, αλλά το συγκεκριμένο υπάρχει λόγος που θα το σχολιάσουμε. Μάλλον υπάρχουν λόγοι αρκετοί κιόλας. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν, εκτός από το να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα, να πιω και λίγο ακόμα γιατί σε λίγο θα αρχίσω να μιλάω ασταμάτητα και θα το ξεχάσω. Θα συζητήσουμε για το Justice League Snyder's Cut, αλλά και για την ψευδέστηση της νίκης του ίντερνετ και το hashtag Release the Snyder's Cut που βγήκε όταν ανακοινώθηκε η δημιουργία της ταινίας από το γνωστό σκηνοθέτη. Αλλά και για το χαβαλέ περισσότερο θα κάνουμε και κάποιες προβλέψεις που μπορεί να πέσουν μέσα, μπορεί να πέσουν και εντελώς έξω. Εγώ λέω όμως να αφήσουμε τα λόγια τα πολλά και να μπούμε στα βαθιά. Let's talk! Πριν ξεκινήσουμε, να σου υπενθυμίσω πως αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι η επικαιρότητα δεν δίνει ούτε συγκινήσεις, ούτε πολλά θέματα για να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε. Οπότε έχουμε φτάσει σε σημείο να βλέπουμε το τρέιλερ του νέου Justice League όπως βλέπει ένα μωρό τη σοκολάτα. Τι ωραίες εποχές, αυτές που έβγαιναν ταινίες και πηγαίναμε στο σινεμά και τις βλέπαμε με τους φίλους μας. Παίρναμε τα popcorn μας, την κοκακόλα μας την οθευμένη με το νεράκι της μέσα, και καθόμασταν και βλέπαμε. Τι ωραίες εποχές. Τις θυμάμαι τώρα και συγκινούμε. Το τρίτο και τελευταίο, θέλω να ελπίζω, τρέιλερ του Justice League Snyder's Cut είναι γεγονός. Αν και νομίζω ότι θα βγει και τέταρτο μέχρι να κυκλοφορήσει η ταινία, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό και δεν θα σποιλαριστεί όλη η ταινία από τα τρέιλερς. Όμως στο σημερινό βίντεο θα δούμε λίγο αναλυτικότερα αυτό το τρέιλερ για να δούμε μαζί κάποια πραγματάκια, κάποιες λεπτομέρειες που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε περισσότερο το νέο Justice League. Το τρέιλερ λοιπόν ξεκινάει με τον Doomsday να σκοτώνει τον Superman και τον Superman να βγάζει μια κραυγή η οποία εκτός από ήχο να βγάζει και κάποια κύματα τα οποία ίσως παίξουν ρόλο για να ενεργοποιηθούν τα Mother Boxes τα οποία με τη σειρά τους θα ειδοποιήσουν τον Darkseid και την παρέα του ότι πλέον μπορούν να έρθουν στη γη και να τα κάνουν δικά τους, αφού στην ουσία είναι και σαν ένα σήμα ότι ο Superman πλέον είναι νεκρός. Και μιας και είπα Darkseid, το τρέιλερ ακριβώς μετά μας δείχνει αυτόν ακριβώς. Δεν μας το δείχνει όμως μόνο του, γιατί μαζί του είναι ο Desaad από τη μία και από την άλλη είναι μια γυναικεία φιγούρα η οποία, παιδιά, δεν ξέρω αν σας θυμίζει και εσάς, πάντως εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την ηθοποιό που έκανε την Brienne στο Game of Thrones, που αν δεν κάνω λάθος ονομάζεται Gwendolyn Christie και αυτή η χαρακτήρας ταιριάζει με το να είναι η Granny Goodness. Η Granny Goodness, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια κυνηγός του Dark Side, δηλαδή αυτή που στέλνει για να κάνει τις δουλειές που δεν θέλει να κάνει αυτός. Αν και η εικόνα της εδώ δεν παραπέμπει τόσο πολύ σε Granny. Το επόμενο σημαντικό που μας δείχνει επίσης το τρέιλερ είναι το ότι ο Aquaman επιτέλους σε αυτή την ταινία έχει έναν σημαντικό ρόλο. Κάτι κάνει, ρε παιδί μου, γιατί στο Whedon's Cut δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους Cyborg και Flash, με τον δεύτερο, παιδιά, να έχει και τη σκηνή στο Batman v Superman που επιστρέφει και προειδοποιεί τον Bruce Wayne και του λέει ότι να προσέχεις τον Superman και έχεις πάντα δίκιο γι' αυτόν και ότι θα πάρει τον κακό το δρόμο. Οπότε φαντάζομαι πως το Snyder's Cut θα πάρει αυτή τη σκηνή και θα τη συνδέσει κάπως με το Justice League. Κάτι που έπρεπε ήδη να έχει γίνει στο Whedon's Cut, αλλά τέλος πάντων. Βέβαια, ο Superman παίρνει λίγο το στραβό το δρόμο και στο Whedon's Cut, αλλά είναι πιο λίγο και από όταν εγώ κρατάω μούτρα στην κοπέλα μου. Μη σας πω ότι και περισσότερα νεύρα έχω. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, εδώ που μας δείχνει ότι ο Alfred είναι η φωνή της λογικής,
γιατί αυτό στην ουσία είναι και ο Alfred γενικά στα Batman και στα κόμικ και στις ταινίες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά εδώ αυτό που λέει έχει δύο έννοιες και εξαρτάται από το σε ποιον το λέει. Γιατί εάν το λέει στο Superman, αυτό σημαίνει πως του λέει «Φίλε, εάν δεν ξέρεις πώς να κερδίσεις τον Steppenwolf, τότε μην εμφανιστείς, μάθε πρώτα πώς να τον κερδίσεις και μετά κάνε ντου». Εάν όμως μιλάει στον Bruce Wayne, τότε αυτό σημαίνει πως του λέει ότι «Μάθε πρώτα πώς να κερδίσεις τον εχθρό σου και μετά να αναστήσεις τον Superman». Μην τον αναστήσεις, πάρει και αυτό στο στραβό το δρόμο και γίνουν όλα χειρότερα χωρίς να υπάρχει λόγος. Αν και όλοι γνωρίζουμε ότι κανείς δεν έχει τα skills και τη δύναμη για να κερδίσει τον Steppenwolf. Πρέπει να αναστηθεί ο Superman. Είπα Superman και νομίζω πως είναι απαραίτητο να σχολιάσουμε τη μαύρη στολάρα που δείχνει για λίγα δευτερόλεπτα το τρέιλερ. Λοιπόν, η μαύρη στολή στα κόμιξ έχει δύο έννοιες. Η μία είναι πρακτική και η άλλη είναι συμβολική έννοια. Η πρακτική έννοια της μαύρης στολής είναι πως έχει τη δυνατότητα να αντλεί περισσότερη ακτινοβολία από τον ήλιο, όπου για όσους δεν το γνωρίζουν, ο ήλιος και η ακτινοβολία του είναι αυτό που δίνουν δύναμη στον Σούπερμαν. Άρα περισσότερη ακτινοβολία, άρα και περισσότερη δύναμη. Επίσης το ότι αντλεί περισσότερη ακτινοβολία τον βοηθάει και στο να αναζωογονηθεί πιο γρήγορα μετά την ανάστασή του, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ανασταίνεται δεν είναι το ίδιο δυνατός όσο ήταν πριν σκοτωθεί. Η δεύτερη όμως έννοια και η πιο αλληγορική είναι ότι ο Σούπερμαν και η μαύρη στολή του συμβολίζει τη μετάβασή του από την στιγμή της ανάστασής του μέχρι και στη στιγμή που θα είναι ξανά άξιος να πάρει τα χρώματά του πίσω και να γίνει ξανά ο Σούπερμαν που όλοι ξέρουμε. Στο Snyder's Cut όμως η μαύρη στολή θα έχει μία λίγο διαφορετική έννοια όσον αφορά το αλληγορικό κομμάτι της. Για να καταλάβετε τι εννοώ όμως, θέλω να σας ενημερώσω και να σας δείξω την κομμένη σκηνή που υπάρχει από το Whedon's Cut που δείχνει τον Σούπερμαν μετά την ανάστασή του. Ο Clark Kent λοιπόν έχει μόλις αναστηθεί και ξαφνικά βρίσκεται ανάμεσα σε δύο στολές. Από τη μία υπάρχει μία κρυπτονιανή στολή μάχης και από την άλλη η μαύρη στολή του Σούπερμαν. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε από το τρέιλερ, ο Σούπερμαν τελικά επιλέγει τη μαύρη στολή έναντι της κρυπτονιανής στολής μάχης. Αυτή η επιλογή του παιδιά δείχνει και το ότι ο Σούπερμαν πλέον έχει κατασταλάξει και ότι διαλέγει την ανθρώπινη, τη γήινη πλευρά του από την κρυπτονιανή, αφού αφήνει στην άκρη την στολή μάχης του Κρύπτον και επιλέγει να είναι ο Σούπερμαν, δηλαδή ο προστάτης της γης. Θα προσπεράσω όμως το φοβερά ελκυστικό Bat Tank που μας δείχνει το τρέιλερ για να πάμε στο σημείο για το οποίο πάτησες να δεις αυτό το βίντεο. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman. Μπράβο ρε Σνάιντερ, μπράβο. Αυτός ο Τζόκερ, ο ήρεμος, με τη μεστή φωνή, που δεν το έχει χάσει ρε παιδί μου ακόμα τόσο, είναι ο πιο επικίνδυνος Τζόκερ που έχω δει μέχρι τώρα. Δεν τον έχουμε δει, θα μου πει, σε ταινία, αλλά παιδιά, αυτό που βγάζει αυτή η σκηνή είναι ότι ο τύπος αυτός είναι επικίνδυνος. Μπράβο στο Ζακ Σνάιντερ που έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία στην ηθοποιάρα που λέγεται Τζάρετ Λέτο να αποδείξει πως ο Τζόκερ του Suicide Squad ήταν απλά μία ατυχής στιγμή. Αν και για να ξενερώσω κάποιους, ο Τζόκερ σε αυτή την ταινία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει ενεργό ρόλο. Απλά θα εμφανιστεί, θα πει 2-3 εγκληματοφιλοσοφίες, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν τον Batman στο να βγάλει ένα συμπέρασμα και αυτό. Πάπαλα. Φινίτο. Όμως και μόνο που δίνεται η δυνατότητα στον Jared Leto να εξαγνιστεί από αυτό το πράγμα που λέγεται Suicide Squad, respect. Αλλά υποσχέθηκα στην αρχή του βίντεο ότι θα πούμε και λίγα ακόμη πραγματάκια. Όταν ανακοινώθηκε λοιπόν το Justice League, βγήκαν άρθρα και ειδήσεις στο ίντερνετ με τον τίτλο «Οι fans νίκησαν» ή «Το ίντερνετ νίκησε». Δεν θέλω να αμφισβητήσω, παιδιά, τη δύναμη του ίντερνετ. Προς Θεού, είμαι ένας άνθρωπος που μέσα από το ίντερνετ έχω μάθει και έχω καταφέρει σχεδόν τα πάντα από όσα έχω καταφέρει στη ζωή μου. Αλλά εδώ η φάση είναι λίγο διαφορετική. Δεν κέρδισε
κανένας φαν και κανένα ίντερνετ σε αυτή την περίπτωση. Απλά έτυχε τα θέλω των φανς να συμπίπτουν με τα θέλω της εταιρείας. Η Warner λοιπόν εδώ και καιρό έχει αλλάξει δρόμο και έχει επικεντρωθεί στο πώς θα κάνει δυνατή τη διαδικτυακή της πλατφόρμα, η οποία ονομάζεται HBO Max. Και έκανε την αρχή ανακοινώνοντας πως το καινούργιο Wonder Woman θα βγει ταυτόχρονα και στους κινηματογράφους αλλά και στο HBO Max. Και συνεχίστηκε αυτό με μια ακόμη μεγαλύτερη είδηση ότι όλες οι ταινίες του 2021 θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα και στο κινηματογράφο και στο HBO Max. Εκτός από μια ταινία η οποία θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο HBO Max. Και guess what, αυτή η ταινία είναι το Snyder's Cut. Και ξέρετε γιατί, παιδιά, είναι η μοναδική ταινία που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο HBO Max? Γιατί είναι ο μεγαλύτερός τους κράχτης. Στην ουσία έκαναν πραγματικότητα τα θέλω των fans για το δικό τους συμφέρον. Σκεφτείτε λίγο πόσα μεγάλα projects έχουν κοπεί και παρόλο που έχουν μεγάλο fan base και που ζητείτε από αυτό το fan base να συνεχιστούν, δεν έχει ασχοληθεί κανείς με αυτό, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει λόγος να ξαναξεκινήσουν. Άρα δεν κέρδισε κανένα ίντερνετ, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ήταν θέμα συγκυριών. Βέβαια δεν μας χαλάει καθόλου. Να πούμε λοιπόν για το Snyder's Cut ότι θα είναι μια τετράωρη ταινία. Και εδώ να πω την πρόβλεψή μου ότι οι δύο πρώτες ώρες της ταινίας θα είναι περίπου πάνω κάτω, δηλαδή θεματολογικά αυτό που είδαμε και στο Whedon's Cut. Και από εκεί και πέρα θα μπει στη φάση ο Darkseid. Όταν δηλαδή θα δει ότι τα τσιράκια του δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά για αυτόν, θα κάνει του αυτός. Ό,τι περίπου δηλαδή έκανε και ο Thanos στις ταινίες Avengers. Αυτά λοιπόν είχα να πω για το Snyder's Cut, το οποίο κυκλοφορεί στις 18 Μαρτίου στο HBO Max. Εσείς πείτε μου αν έχετε κάποιες θεωρίες ή τι σας άρεσε από το τρέιλερ, παιδί μου, τι θα θέλατε να δείτε, εάν περιμένετε ο ρόλος του Joker να είναι μεγαλύτερος ή όχι, αν γουστάρατε τον Joker που είδατε και άλλα τέτοια πραγματάκια, να κάνουμε συζητησούλα από κάτω και να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησα εγώ σε αυτό το βίντεο. Εγώ, guys, ήμουν ο Θωμάς, να πω για όσους γουστάρουν και θέλουν να στηρίξουν έμπραχτα αυτό το κανάλι ότι μπορούν να το κάνουν με μία συμμετοχή των 2 ευρώ το μήνα και από εκεί και πέρα υπάρχουν και πιο μεγάλα πακέτα για ό,τι αντέχει η τσέπη του καθενός. Φυσικά για όποιον θέλει να είναι συνεχώς συνδεδεμένος με την Dom & Chill παρέα αλλά και για να μαθαίνει τα κινηματογραφικά νέα, μπορεί και πρέπει να με ακολουθήσει στο Instagram. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έμειναν μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σας άρεσε, παιδιά, ξέρετε τι να κάνετε και για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο, πατήστε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.